υπόμενοι της Πάτρας. Για μια ακόμη φορά είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Για τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων, των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, σκοτώνονται εργάτες, σακατεύονται εργάτες, μένουν απλήρωτοι εργάτες. Η εργοδοσία έχει λυμμένα τα χέρια της από την αντεργατική πολιτική των χρόνων, από τις κυβερνήσεις, για να γίνεται όλο και πιο ασίδωτη, για να γίνεται όλο και πιο επιθετική, για να επιβάλλει μέσα στους χώρους δουλειάς δουλειά χωρίς μέτρα ασφάλειας, με απλήρωτους εργάτες, κακοπληρωμένους, με δουλειά ήλιο τον ήλιο. Για αυτούς όλα καλά. Χτίζουν, γκρεμίζουν, ξαναχτίζουν τα λεφτά στη τσέπη. Να μένουν και η ζωή του εργάτη δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Οι κυβερνώντες, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, οι ελεκτικοί μηχανισμοί τους ΕΠΕ, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Συστάσεις, ευχολόγια, όταν γίνονται και τέτοια τραγικά περιστατικά, γίνονται και λιοντάρια και απειλών. Αλλά πάλι στα ίδια μετά. Μηδέν έλεγχοι στους χώρους δουλειάς για να δουν πώς δουλεύουν οι εργάτες, με τι όρους δουλειάς, με τι μεροκάματα, με τι μέτρα προστασίας. Μηδέν έλεγχοι. Ό,τι κάνει τζις, ό,τι ενοχλεί το κεφάλαιο, για τους κυβερνώντες απλά φτάνει να κάνουν μια σύσταση, να το αφήσουν έτσι, να σέρνεται, για να μπορεί το κεφάλαιο μετά να μπορούν οι μεγαλοεργολάβοι να τσακίζουν τον κόσμο στους χώρους δουλειά. Τι γίνεται με τους εργάτες, θα μας πούνε οι υπουργοί και οι παρατρεκάμενοι, που μετράμε από τις αρχές του χρόνου μόνο στις κατασκευές 9 νεκρούς. Και οι κυβερνώντες, ακόμα και αυτή τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που την πετύχαμε εδώ και 1,5 χρόνο να την υπογράψουμε, να την αποσπάσουμε από τους εργοδότες με 1,000 βάσανα μεγάλους αγώνες, το Υπουργείο βάζει εμπόδια και δεν την κάνει υποχρεωτική, ώστε κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται μέσα στους χώρους δουλειάς να έχει ένα δίκτυο ασφάλειας, να νιώθει ένα στήριγμα απέναντι στην ασυδοσία του εργοδότη. Τι γίνεται τώρα, συνάδελφοι και συναδέλφες, μετά από όλα αυτά τα τραγικά που βλέπουμε, τα εργοδοτικά εγκλήματα, μετά τα εγκλήματα, όλοι λένε λόγια μεγάλα θα και δείχνουν ευαίσθητοι. Η εργοδοσία, άμα πάτε να τους πείτε τώρα και να τους κουβεντιάσουμε τώρα που έχει στριμωχτεί, θα μας πει τα γνωστά, ότι πρώτα οι εργάτες, πρώτα η ασφάλεια των εργασιών, η ζωή των εργατών, και τα λέει αυτά για να ξεφύγει από το στρίμωγμα και να συνεχίσει ξανά την ίδια δουλειά. Το έχουμε μάθει, συναδέλφες και συνάδελφοι, το έργο. Το Υπουργείο, οι κυβερνώντες, λιοντάρια, αλλά ταυτόχρονα λένε δεν φταίμε εμείς. Φταίνε αυτοί που ήταν οι εργοδότες υποχρεωμένοι να τηρούν τα έργα. Και ποιος τους ελέγχει αυτούς, ποιος ελέγχει, με τι όρους, με τι πρωτόκολλα ασφάλειας προχωρούν όλα αυτά τα έργα που, επαναλαμβάνω, τα έχουμε δει να γκρεμίζονται, να χτίζονται, να ξαναγκρεμίζονται και πάλι από τους ίδιους τους μεγαλοκατασκευαστές να προχωρούν. Τι γίνεται λοιπόν, ποιος ελέγχει αυτούς? Δεν φτάνει, συνάδελφοι, δεν φτάνουν σε μας όλα αυτά τα λόγια παρηγοριάς, τα ευχολόγια και οι υποσχέσεις που δεν γίνονται ποτέ πράξη. Γιατί το ζητούμενο για όλους εμάς τους εργάτες είναι ότι τα δικά μας παιδιά και οι δικές μας οικογένειες ορφανεύουν. Εμείς γυρίζουμε σακατεμένοι στο σπίτι, εμείς έχουμε την αγωνία
πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Εμείς μετράμε μία-μία τις μέρες για να δούμε αν μπορούμε να μαζέψουμε τα έσημα, να βγούμε σε μία σύνταξη που κι αυτή είναι, έχει καταρακυλήσει στα χειρότερα. Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Και οι εργοδότες και οι αντεργατικές κυβερνήσεις και οι αντιλαϊκοί πολιτικοί μια γλώσσα καταλαβαίνουν και από ένα πράγμα στριμώχνονται, συναδέλφες και συνάδελφοι. Από τη γλώσσα του αγώνα που όλοι εμείς μαζί με τα συνδικάτα μας, το εργατικό κέντρο, τις ομοσπονδίες, πρέπει να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα για να επιβάλλουμε εμείς με τον αγώνα μας το δίκιο. Δεν πρόκειται να μας λυπηθεί κανένα, γιατί μας βλέπουν σαν δύναμη που πρέπει να την εκμεταλλευτούν για να βγάλουν κέρδη. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή μας με οποιονδήποτε τρόπο και σε αυτό πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα εδώ γίνεται απεργία σε όλη την Πάτρα. Από κοινού όλοι οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να συνεχίσουμε πιο πολύ και να κλιμακώσουμε το αγώνα μας στο επόμενο διάστημα. Διεκδικούμε και απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς να επαναλειτουργήσουν αυτές οι μεικτές επιτροπές ασφάλειας που ήταν παλιότερα και οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι σημερινοί τις άφησαν να σέρνονται, τις απαξίωσαν. Να υπάρχουν επιθεωρητές εργασίας, να βγαίνουν στους χώρους δουλειάς για να κάνουν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας. Απαιτούμε σε αυτές τις συνθήκες καύσωνα, χωρίς άλλη κουβέντα, οι εργασίες να διακόπτονται στους 38 βαθμούς Κελσίου χωρίς να με καταβολή ολόκληρου του μεροκάματου στους εργαζόμενους. Τα λέμε αυτά, συνάδελφοι, και κλείνω. Με τους ίδιους εργολάβους και με τους ίδιους κατασκευαστές, μεγαλοκατασκευαστές, με τα ίδια αρπακτικά κυνηγιόμαστε από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και προσπαθούμε με τα συνδικάτα μας να επιβάλλουμε εμείς να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Αυτοί κοιτάνε να βγάλουν και από τη μύγα ξύγι και το Υπουργείο, η κυβέρνηση ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ και τώρα πρέπει να δοθεί λύση στο μεγάλο ζήτημα των μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και στέλνουμε και ένα μήνυμα στους μεγαλοεργοδότες. Αν νομίζουν ότι με το κρυφτούλι θα μπορούν να τσακίζουν τους εργάτες, τους λέμε ότι εδώ έχουν να κάνουν με τους οικοδόμους και το οικοδομικό κίνημα. Και θα τους αλλάξουμε τα φώτα στο κυνήγι και θα επιβάλλουμε το δίκιο μας με τον αγώνα μας μέσα στους χώρους δουλειάς. Να είστε καλά.